την ανταπόκριση που είχατε στο κάλεσμά μας. Μέσα από εσάς πιστεύουμε ότι θα ενημερώσουμε περισσότερο την κοινή γνώμη, τον κοινό λαό, που αυτό το διάστημα παρακολουθεί δυο σωματεία, αυτό των οδηγών των τουριστικών λεωφορείων, αλλά και της άνωσης των τουριστικών πρακτόρων, όσο υφίσταται τουλάχιστον, να προσπαθούν να βρουν ένα τόπο συνεννόησης. Μια μικρή αναφορά στη δράση αυτού του σωματείου. Θα πρέπει να πω ότι το Σωματείο Οδηγών των Τουριστικών Λεωφορείων της ΚΟ ιδρύθηκε το 1978, με έγγραφο που έχω εδώ μπροστά μου, και η πρώτη συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία υπεγράφει ανάμεσα στις δύο πλευρές των εργαζομένων και των εργοδοτών, ήταν το 1980, με πρώτη αμοιβή 23.000 δραχμές. Βέβαια, από τότε προβλεπόντουσαν επιδόματα όπως η νυχτερινή απασχόληση ή η φορτοεκφόρτωση. Μιλάμε λοιπόν για μια δράση ενός σωματείου 35 ετών, 30 χρόνια υπογραφών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Έκανα αυτή την εισαγωγή για να πω στο κυρίως θέμα, είναι αυτό τη συνεννόηση με τον Σύνδεσμο των Τουριστικών Πρακτόρων για το 2013. Ξεκινήσαμε ένα διάλογο αρκετά νωρίς, θα έλεγα, μέσα στον Ιανουάριο, προκειμένου να δούμε τι σημεία σύγκλησης θα υπήρχαν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ή να συμφωνήσουμε πρώτα και μετά να ξεκινήσουμε και αυτό που κάθε χρόνο κάνουμε, δηλαδή να πιάσουμε δουλειά. Έχω μερικές σημειώσεις. Έγινε μία προσπάθεια, αφού βρεθήκαμε με το Σύνδεσμο και αφού εξηγήσαμε τον τρόπο που είμαστε διατεθειμένοι να επαναπροσληφθούμε και να δουλέψουμε, μας ζήτησαν τη γνώμη μας, μας ζήτησαν το τι ακριβώς θέλουμε. Τους θυμίσαμε λοιπόν ότι για τα δύο χρόνια, δηλαδή για το 12, το 11, αλλά και για το 10, είχαμε παγιωμένες αμοιβές, δεν είχαμε δηλαδή αυξήσεις. Πρότασή μας ήταν και για τα επόμενα τρία χρόνια να μην υπάρξει αύξηση, δηλαδή 1+1+1 μέχρι το 15, με μία και μόνο προϋπόθεση. Να μην υπάρχουν και απολύσεις. Απολύσεις εργαζομένων ή τουλάχιστον ανέτειες απολύσεις. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή. Μας είπαν ότι συζητάνε μόνο επιχειρησιακές παύλα ατομικές συμβάσεις εργασίας. Προσήλθαμε στο διάλογο, αν και ξέραμε από την αρχή ότι θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Είχαμε χρέος όμως και έχουμε ακόμα χρέος και απέναντι στα μέλη μας, αλλά και απέναντι στην ίδια την κοινωνία, να συζητάμε όσο μπορούμε να εξαντλούμε τον διάλογο πριν παίρνονται αποφάσεις οι οποίες δεν ευνοούν κανένα, ούτε εμάς, ούτε την εργοδοσία, αλλά και περισσότερο το έργο του νησιού, αυτό του τουρισμού και τους κατοίκους του νησιού. Με θλίψη μας είδαμε ανακοινώσεις από τους ίδιους τους εργοδότες κατά τη διάρκεια του διαλόγου, σκληρές θα λέγαμε. Όπως εσείς λέτε στη δημοσιογραφία, πιασιάρικες. Κατηγορηθήκαμε, αγαπητοί φίλοι, σαν άνθρωποι οι οποίοι υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας παράνομες. Το λένε φθαρσός. Μάλιστα κινδυνολογούν ταυτόχρονα. Λένε ότι με τις συμβάσεις αυτές ετίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των επισκεπτών. Λες και αυτές τις συμβάσεις, υπογράφονταν μόνο από τη μία πλευρά. Επανέρχομαι στο ότι εδώ και 30 χρόνια υπέγραφαν ακριβώς το ίδιο πράγμα, όχι ακριβώς με κάποιες εναλλαγές. Επίσης, το δεύτερο που προσπάθησαν να περάσουν είναι οι υψηλές αμοιβές των εργαζόμενων στα τουριστικά λεωφορεία. Άποψή μας είναι ότι την ασφάλεια τη θυμήθηκαν πάρα πολύ καθυστερημένα και μάλιστα τώρα που είδαν μισθούς 5,80. Θεώρησαν ότι με αφορμή αυτούς τους μισθούς θα μπορέσουν να εξοπλίσουν έτσι τα τουριστικά λεωφορεία με χαμηλό κόστος.
Και αυτό ήταν και το ζητούμενο. Πριν ακόμα τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις, άρχισαν οι απολύσεις. Ένα μπαράζ απολύσεων. Πρωτοφανέστερα έλεγα, γιατί δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στα τόσα χρόνια τόσο μεγάλο αριθμό απολυμμένων ή μη επαναπροσλαμβανομένων οδηγών στα τουριστικά λεωφορεία. Γραφεία όπως το ΖΕΦΣ, το MTS, το LEGRAND, το DELTANET μας ειδοποίησαν εξοδίκως ότι δεν θα επαναπροσλάβουν οδηγούς. Ο αριθμός είναι περίπου 10, παρότι πρέπει να σημειώσουμε ότι το έργο τους παραμένει αμύωτο στο νησί. Επίσης, με εξώδικες προσκλήσεις, κοινοποιήθηκε σε άλλους 10-12 συναδέλφους, ο αρχικός αριθμός, συγγνώμη, κάνω λάθος, ο αρχικός αριθμός ήταν σε άλλους 20, εξώδικη πρόσκληση, προκειμένου να υπογράψουμε επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας. Όπως καταλαβαίνετε, μειώσεις της τάξης του 50 και του 60% δεν έγιναν δεχτές από τους εργαζόμενους και αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι είναι με οικειοθελή παρέτηση από τις επιχειρήσεις που απασχολούνται. Σήμερα δηλαδή, για να συνοψίσουμε, υπάρχουν εκτός έργου γύρω στους 24 εργαζόμενους. Οι υπόλοιποι 36 περίπου τον αριθμό έχουν επαναπροσληφθεί και αυτό για πρώτη φορά και σημειώστε το, για 1 έως 2 μήνες. Δηλαδή σε 1 ή 2 μήνες πιστεύουμε ότι και αυτοί θα έρθουν στη δική μας πλευρά, δηλαδή θα φύγουν από τις συζητήσεις, διότι θα τους ζητηθεί περαιτέρω μείωση. Θα πρέπει και έχω μπροστά σας κάποια έγγραφα που βεβαιώνουν λόγω μας τουαλιτές, ότι η αρχική πρόταση της Ένωσης των Τουριστικών Πρακτόρων, η οποία αποτυπώθηκε σε μία επιστολή 16 του Απριλίου του 2013, ήταν οι αμοιβές να φτάσουν τα 580 ευρώ από 1.290. Θα πρέπει να πω ότι ένας οδηγός στα τουριστικά λεωφορεία έπαιρνε για 6 μήνες που απασχολείται βασικό μισθό 1.290 ευρώ, είτε 30 χρόνια είχε στην προϋπηρεσία, είτε 1 έως 2, έπαιρναν όλοι 1.290. Και αυτό γιατί οι παλαιότεροι ή οι αρχαιότεροι δεν μπαίνανε σε κλίμακα. Δηλαδή ένας σαν εμένα, για να το καταλάβετε, έπρεπε να παίρνω 1.700 βάσει της κλίμακας που υπήρχε. Δεν υπήρχε όμως αυτό, υπήρχε ένας παγιωμένος μισθός για όλους. Έτσι πιστεύαμε ότι είναι λίγο πιο εύκολο τα πράγματα να λειτουργήσει το σύστημα. Άρα λοιπόν παίρναμε 1.290 για 25 μέρες. Και 12 ώρες την ημέρα, δηλαδή από τις 07:30 έως τις 20 το βράδυ, που έπεφτε το πρώτο επίδομα σαν νυχτερινή απασχόληση, παίρναμε 51,6 ευρώ την ημέρα για 12 ώρες. Αυτή ήταν η αμοιβή μας. Θα πρέπει, για να συνδέσω και να απαντήσω στο ερώτημα των υψηλών ή χαμηλών αμοιβών, να σας δώσω και ένα άλλο στοιχείο. Οι οδηγοί στα τουριστικά λεωφορεία της ΚΟ, πέραν από την οδήγηση που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν και γι' αυτό αμείβονται, κάνουν και ένα άλλο έργο παράλληλα. Το 2012 στο νησί ήρθαν περίπου 900.000 αφίξεις και μιλάω για τις οργανωμένες αφίξεις, όχι αυτές οι Ryanair, αυτές που εξυπηρετήθηκαν από τα τουριστικά γραφεία. Άρα τα τουριστικά λεωφορεία στα οποία εμείς εργαζόμαστε. 900.000 αφίξεις και 900.000 αναχωρήσεις μας κάνουν γύρω στο 1.800.000 άφιξο αναχωρήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι εξυπηρετήθηκαν από 103 έως 110 τουριστικά λεωφορεία. Ένα μέσο όρο για κάθε οδηγό σε τουριστικό λεωφορείο 18.000 πελάτες. Περίπου εξυπηρέτησε το κάθε τουριστικό λεωφορείο, ο οδηγός κάθε τουριστικού λεωφορείου το 2012. 18.000 άνθρωποι, εάν θα βάλετε ένα μέσο όρο αποσκευών τα 20 κιλά, φτάνουμε στους 360 τόνους φόρτωσε ο κάθε εργαζόμενος στα τουριστικά λεωφορεία και βέβαια και αυτό αμύφθηκε έξτρα. Αυτό είναι το επίδομα το οποίο δίδεται πέραν του μισθού σε όποιον οδηγό
παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσία. Είναι κειμενόμενες δηλαδή οι αμοιβές μας. Ξεκινάμε με ένα βασικό μισθό και ανάλογα με τον όγκο δουλειάς που έχει κάθε τουριστικό γραφείο, αμείβεται και ο συνάδελφος. Ακούστηκαν πάρα πολλά. Και για να κλείσω το οικονομικό, γιατί θεωρώ ότι για μας είναι δευτερεύον. Ακούστηκαν ότι παίρνουμε πάρα πολλά λεφτά. Εγώ έχω εδώ σαν πρόεδρος μετά από 30 χρόνια θα κλείνω φέτος. Το εκαθαριστικό μου για το 12. Θα το δώσω στη δημοσιότητα. Έχω αυτό το δικαίωμα, δεν μπορώ να δώσω άλλο. Τα τελευταία 10 χρόνια το σύνολο των αποδοχών μου είναι γύρω στις 15 με 16.000 ευρώ νυχτά. Δηλαδή, περίπου για 8 μήνες, 6 μήνες η διάρκεια της σεζόν, 8 μήνες επιδόματα άδειες και δώρο Χριστουγέννου, γύρω στα 1.800 ευρώ, 1.900 το μήνα, με ένα βασικό μισθό 1.290. Όλα τα άλλα είναι η νυχτερινή απασχόληση και η φορτοεπιφόρτωση. Λίγο πριν φύγετε, θα το πάρετε, αφορά εμένα. Επειδή ακούστηκαν πολλά όλη αυτή τη διάρκεια, θα πρέπει να σας πω ότι ο μέσος όρος των οδηγών, γιατί ξαναλέω ότι τον όγκο δουλειά δεν τον έχουν όλα τα τουριστικά γραφεία στην Ισία. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που πήραν πολύ λιγότερα από μένα. Ο μέσος όρος λοιπόν δεν πρέπει να ξεπερνά τις 15.000 για κάθε εργαζόμενο, για το σύνολο των εργαζομένων. Και νομίζω ότι λέω υψηλό νούμερο. Αυτό για να το κλείσουμε. Το πρόβλημα, αγαπητοί φίλοι, από την αρχή ξέραμε ότι δεν ήταν οικονομικό. Και ξέραμε ότι οποιασδήποτε μειώσεις και αν κάναμε, ή προτιθέμεθα να κάνουμε, το πρόβλημα ήταν στο πού θα αποτυπωνόταν. Αν θα ήταν επιχειρησιακή σύμβαση, ατομική σύμβαση ή συλλογική σύμβαση. Κάποια στιγμή στην προσπάθεια που έκανε ο Δήμος τότε με τον Αντιδήμαρχο, τους είπαμε έτσι προς το τέλος, εάν πούμε ένα 50% μείον, υπογράφει τη συλλογική σύμβαση. Μας είπαν όχι.